Τα πετρογλυφικά του Ασφέντου στα σφακιά της Κρήτης είναι αρχαιότερα των 12.000 χρόνων, τονίζει ο συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης, ο οποίος κάνει λόγο για διαφορία του κράτους σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση του συγκεκριμένου σπηλαίου. Σε πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, γίνεται αναφορά στην παλαιότητα των απεικονίσεων. Ενώ ο κ. Λεκάκης σημειώνει ότι αρκετές εικόνες δείχνουν ότι οι τότε κάτοικοι το χρησιμοποιούσαν ως αστεροσκοπείο. Το ξέρετε ότι στο μικρό αυτό σπήλαιο στα Ασφέντους Φακίων κρύβεται ένας τεράστιος θησαυρός? Ότι εκεί υπάρχουν πετρογλυφικά που μετρούν περίπου 12.000 χρόνια? Για πρώτη φορά δημοσιεύτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και είχαν χρονολογηθεί πριν από 8.500 χρόνια. Αλλά κάποιοι είπαν ότι είναι της εποχής του Χαλκού ή της Μινωικής πριν από 5.000 χρόνια. Πρόσφατη μελέτη όμως των πετρογλυφικών που δημοσιεύτηκε στο Journal of Archaeological Science λέει ότι τουλάχιστον μερικά από αυτά έγιναν στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της παλαιολιθικής περίοδου. Όταν είχε αναδειχθεί αυτό το θέμα, όλοι πήγαν να υποβαθμίσουν και το σπηλαίο αλλά και τα ευρήματα μέσα στο σπηλαίο και τις χαρακτικές αυτές του σπηλαίου. Γιατί, κύριε Λεκάκη? Και λέγανε τάχα μου ότι αυτά όλα τα πράγματα φτάνουν μέχρι τις παρυφές του μινωικού πολιτισμού, τέταρτη χιλιετία, πέμπτη χιλιετία, εποχή Χαλκού κλπ. Κάποτε θα πρέπει δηλαδή να έχουμε αυτοπεποίθηση στην Ελλάδα, να πιστέψουμε στον ελληνικό πολιτισμό, να πιστέψουμε σε αυτούς τους υπέροχους προγόνους μας και να μεγαλώσουμε, να επιμικρύνουμε την ιστορία μας. Ο συγγραφέας και μελετητής Γιώργος Λεκάκης σημειώνει ότι η μικρή μας χώρα έρχεται δεύτερη σε αριθμό σπηλαίων μετά την Κίνα. Και εκεί μέσα κρύβεται η αρχαιότερη απεικόνιση πλοίου στη χώρα. Καταρχήν μιλάμε για τις αρχαιότερες μέχρι στιγμής εικόνες στην Ελλάδα. Είναι εικόνες οι οποίες είναι 12.000 χρόνων. Έχουν γίνει από κάποιους ανθρώπους που κατοικούσαν εκεί πέρα με πολύ συγκεκριμένη στόχευση και κατά την άποψή μου αστρονομικές παρατηρήσεις. Διότι αυτό που ενδιέφερε τον κάτοικο της Νότιας Κρήτης εκείνη την εποχή είναι να έχει ένα αστεροσκοπείο, δηλαδή ένα αστρονομείο, για να μπορεί να ξέρει πότε θα μπορέσει να ξαναβγεί στη θάλασσα. Διότι ένα από τα χαρακτικά του σπηλαίου αυτού, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είναι ένα πλοίο. Είναι λοιπόν η αρχαιότερη απεικόνιση πλοίου που έχουμε στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Εντύπωση προκαλούν οι απεικονίσεις των ελαφιών νάνων. Το ελάφι νάνος, στο τέλος της εποχής των παγετώνων, ήταν περίπου 40 εκατοστά ψηλό. Αντίθετα, είχε ασυνήθιστα μακρά κέρατα που καμπύλωναν απαλά προς τα πίσω. Όταν ζούσαν αυτά τα ελάφια, δεν υπήρχαν τα κρυκρή στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτό είναι αυτόματα μια αναγωγή πριν από το 7.000 π.Χ. Γιατί περίπου πριν από το 9.000 χρόνια πριν από σήμερα εμφανίζονται τα κρυκρή στην Κρήτη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, είναι ένα εξαφανισμένο είδος αυτό το ελάφι που πλέον στο νησί μας. Άρα λοιπόν πολύ εύκολα καταλαβαίνετε τον πλούτο των πληροφοριών αυτών των χαρακτικών, των ζωγραφιών, των εικόνων. Γι' αυτό σας μίλησα από πριν, ότι αυτό το πράγμα δεν έχει μόνο ένα εικαστικό ενδιαφέρον, δεν έχει μόνο ένα ιστορικό ενδιαφέρον, δεν έχει μόνο ένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον, δεν έχει μόνο τουριστικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Είναι πολλαπλή η χρήση του και η εκμετάλλευση του που μπορείς να κάνεις γι' αυτό σήμερα. Και ειδικά σε μια περιοχή όπως είναι το Ασφέντου, που δεν είναι και από τις πιο πλούσιες του κόσμου. Δυστυχώς, υπογραμμίζει ο κύριος Λεκάκης, στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει κάνει κάτι για την ανάδειξη του συγκεκριμένου σπηλαίου και ίσως ήρθε ο καιρός επιτέλους να κινητοποιηθούν οι τοπικές αρχές. Και προς αυτή την κατεύθυνση ήδη έχουμε προχωρήσει σε συζητήσεις με την οικία αρχαιολογία και την προϊσταμένη της αρχαιολογίας για να προγραμματίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας για την διατήρηση και ανάδειξη αυτού του ιστορικού μνημείου. Τώρα σε τι κατάσταση είναι το σπήλαιο? Το σπήλαιο μπορώ να πω ότι είναι σε μια κατάσταση καλή, είναι προστατευμένο, όμως θα πρέπει να αναδειχθεί περαιτέρω και να είναι και προσβάσιμο στο κοινό, ούτως ώστε να μπορεί να δει το τι υπάρχει σε αυτό το χώρο. Όταν λέτε ότι είναι προστατευμένο, δηλαδή είναι κλειστό, υπάρχει φύλακα, τι γίνεται? Ναι, είναι κλειστό. Μπορούσε αυτό το σπήλαιο να γίνει πόλος έλξεως για χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο και μάλιστα να μαζεύει ειδικό τουρισμό.